πω πώς θα σε καλωσορίσω. Πώς? Όλη η Κύπρος ζει μαζί σου στην αυλή του παραδείσου. Καλώς ήρθες, Δέσποινα, στην Κύπρο. Καλώς σας βρήκα για άλλη μια φορά. Τι κάνεις, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι στην Κύπρο ξανά. Είναι υπέροχη ατμόσφαιρα έξω, έχει πάρα πολύ κόσμο. Χαίρομαι που τα λέμε οι δυο μας. Είχαμε καιρό να συνεδριάσουμε. Πολύ, πολύ. Και ξέρω ότι πας πολύ καλά και καλές επιτυχίες στη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Είμαστε εδώ στα παρασκήνια της συναυλίας σου και βλέπω τον παλμό του κόσμου, πώς φωνάζει ρυθμικά το όνομά σου, πόσο σε αγαπάει. Πώς τη συμβιώνεις όλη αυτή την επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια? Στην Κύπρο αισθάνομαι κάθε φορά ότι η αγάπη είναι τόσο πολύ. Μ' αγκαλιάζουν με τέτοιο τρόπο μοναδικό που είναι κάθε φορά συγκινητικό, ειλικρινά σου μιλάω. Τους λατρεύω, τους αγαπάω και πάντα περνάω πολύ καλά μαζί τους. Δεν έχει συμβεί ούτε μία φορά να έρθω στην Κύπρο και να μην περάσουμε καταπληκτικά όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυπριακές λέξεις, Δέσποινα. Μην βρίσεις όμως. Μάνα μου, δεν ξέρω κυπριακές βρισιές. Χαλούμι. αγαπώ σε πολλά. Έχω κάτι φίλες Κύπριες και μιλάμε κατά καιρούς. Αυτά όμως δεν ξέρω και πάρα πολλά, μην νομίζεις. Το κυμαστό λιμάνι σκάει και το νησί δεν με χωράει. Μάτια σ' αυτό το καλοκαίρι χαμένο μοιάζει. 30 Αυγούστου ξεκινάς στο Ποσειδόνιο με τον Αντίπα. Θέλω να πεις λίγα λόγια. Και τους Βέγκας. Θέλω να πεις λίγα λόγια γιατί ο κόσμος ξεσπεύγει από την Κύπρο και θα έρθει να σας δει όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Χαίρομαι, χαίρομαι. Πραγματικά νομίζω ότι θα έχουμε ένα άκρως διασκεδαστικό πρόγραμμα με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Ο Αντίπας έχει επιστρέψει με πολύ μεγάλη δυναμική. Πάντοτε υπήρχε βέβαια στα μουσικά δρόμενα και στις σκηνές. Αλλά το καλοκαίρι έκανε ένα πολύ μεγάλο μπαμ. Μαζί με το Σάκη που ήταν. Χαίρομαι γιατί αυτό σημαίνει ότι όταν έχεις καλά τραγούδια, αυτό σημαίνει και διάρκεια στον χρόνο. Και αυτό έρχεται να μας δώσει ξανά ο Αντίπας, παρέα. Θα πούμε πολύ όμορφα τραγούδια μαζί, γιατί έχουμε ξεκινήσει και είμαστε σε στάδιο προβών. Και η Βέγκας που είναι ένα καταπληκτικό γκρουπ αυτή τη στιγμή, μια πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια με πολύ ωραία τραγούδια. Θεωρώ ότι έχουν αυτή τη στιγμή την μεγαλύτερη επιτυχία. Και όλοι μαζί, μαζί με το Άλλαξα, θα περάσουμε ένα πολύ όμορφο, ελπίζω, χειμώνα. Άλλαξα, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος που είχες γνωρίσει. Κι ό,τι με πλήγωνε πια πίσω το έχω αφήσει. Και τώρα πάνω απ' όλα αγαπάω εμένα. Κι αν σου αρέσει έχει καλός, κι αν πάλι όχι είναι ανοιχτός ο δρόμος και τα σκυλιά δεμένα. Θέλω να έρθω λίγο στο Άλλαξα, το τελευταίο σου άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν μερικές εβδομάδες. Έχω την αίσθηση, πάνω στο καλύτερο της καριέρας σου, ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ και έχεις δώσει κάτι διαφορετικό σε αυτό. Συμφωνώ. Εγώ αισθάνομαι για το Άλλαξα, και δεν στο λέω τώρα αφού βγήκε και είδα την ανταπόκριση του κόσμου, όλα αυτά το πώς νιώθεις πριν. Αισθάνομαι ότι κάναμε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά με τον Φίβο, ότι από την εποχή του Γιά είχα να αισθανθώ ότι ένα CD έχει τόσα πολλά όμορφα τραγούδια, ένα και ένα ειλικρινά, και είναι ένα CD που δεν στο κρύβω, δεν σταμάτησα να το ακούω, ειδικά τις πρώτες εβδομάδες που τόσο στα χέρια μου, διαρκώς στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, χαιρόμουν. Αλλάξαμε πολλά πράγματα, στην ορχήστρωση, δανειστήκαμε στίχους από άλλους πολύ καταξιωμένους στιχουργούς, μπήθηκαν αμέσως διαφορετικά και κατά κάποιο τρόπο αισθάνομαι ότι ενηλικιωθήκαμε με αυτό τον δίσκο. Βγήκε η Έλλη μόλις. Την ακούμε, είναι χαμός. Καλός, κι αν πάλι όχι είναι ανοιχτός ο δρόμος και τα σκυλιά δεμένα. Δέσποινα, ξέρω ότι είσαι μια καταπληκτική μαμά, μια καταπληκτική μαγείρισα που στον κήπο σου δίπλα όλα τα καλλιεργείς εσύ. Πώ
πώς μπορείς να συνδυάσεις αυτή την τόσο μεγάλη καριέρα τόσων ετών με την οικογένεια? Αυτό είναι που με κάνει και ισορροπώ ως άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να υπάρξω χωρίς αυτό το, και καλλιτεχνικά, χωρίς αυτό το κομμάτι μου να είναι καλά. Και είναι πολύ καλά γιατί παίρνω αγάπη, δίνω αγάπη, κάνω όλα αυτά τα μικρά καθημερινά πράγματα τα οποία είναι ένα άλλο είδους χαρά, τέλος πάντων. Και έτσι το ένα κομμάτι της μαμάς που λες με συμπληρώνει και το καλλιτεχνικό μου είναι. Δεν θα μπορούσε το ένα να υπάρξει χωρίς το άλλο. Δεν θα μπορούσα να είμαι μόνο τραγουδίστρια ή μόνο μαμά. Μ' αρέσει που τα κάνω και τα δύο. Βλέπουμε φωτογραφίες από την κάνεις διακοπές με τα παιδιά. Βλέπουμε αυτή τη σωματάρα. Ω, σταμάτα τώρα, έχω παχύνει. Μην μιλάς, έχω βάλει 2 κιλά. Λοιπόν, θέλω να πεις σε όλες τις κυρίες που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή το Γιαμπανάκι, ποια είναι τα μυστικά σου, πώς διατηρείς αυτό το άψογο κορμί? Ναι, επειδή εγώ είμαι πολύ λιχούδο, μ' αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Γι' αυτό και μαγειρεύω, το αγαπάω το φαγητό, τις μυρωδιές. Γυμνάζομαι και όταν κάνω διακοπές, όπως τώρα ενδιάμεσα πολλές διακοπές, δεν μπορώ να αντισταθώ σε όλους τους πειρασμούς, ψιλοπαίρνω. Μετά όταν μπαίνω στην φάση μιας πρεμιέρας ή τέλος πάντων κάποιων εμφανίσεων, γυμνάζομαι καθημερινά και ψηλό προσέχω. Δεν μπορώ να σου πω ότι είμαι ιστερική, γιατί σου έχω πει ότι αγαπάω το φαγητό, αλλά δεν θα κάτσω να φάω ένα μπολ προφιτερόλ, ας πούμε, στις 12 η ώρα το βράδυ μετά από ένα καλό γεύμα. Θα προσέξω. Αλλά η γυμναστική είναι κάτι το οποίο νομίζω με κρατάει σε φόρμα. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Τόσα χρόνια που μας έχεις προσφέρει όλα αυτά τα υπέροχα σοου επί εποχής Rex, ναι, και μετά, και τόσα χρόνια που έκανες παρουσιάσεις δίσκου και έκλεινε η Σταδίου και όλοι οι δρόμοι της Αθήνας. Όταν λοιπόν έχεις ζήσει όλα αυτά, δεν σου λέω τώρα για τα βραβεία στο εξωτερικό που έτρεχες από νομές με το γεια. Yeah! Παιδιά, αυτό σας το αφιερώνω σε όλους τους Έλληνες που με στηρίζουν με την αγάπη τους όλα αυτά τα χρόνια και χάρη σε αυτούς βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πάντα, όλα αυτά τα τέλεια πράγματα που έκανες, ό,τι ξεχνάω πες μου, κατά πόσο αγχώνεσαι για το μέλλον, τι θα σου φέρει το μέλλον και πώς θα χειρίζεσαι καταστάσεις? Η αλήθεια είναι ότι μέσα από τη μουσική γνώρισα, έζησα πολύ έντονα συναισθήματα, πολύ έντονες στιγμές, συναντήθηκα με ανθρώπους, γεφυρώθηκαν χώρες,
έζησα και ακραία πράγματα, που ούτε καν ποτέ φανταζόμουν ότι θα μπορούσαν να συμβούν, ας πούμε, τότε με τα δύο που είχε κλείσει, που λες. Θέλω να είμαι ένα φιλαράκι εσύ ο γοριά, όλοι με μανί με φυσά και πάω, πάω που με πας. Έζησα πολύ όμορφα, χαίρομαι που τα ζήσα, πραγματικά, και δεν σου κρύβω ότι κάθε φορά έχω ένα προβληματισμό στο ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα. Είναι λογικό μέσα σε όλη αυτή τη διάρκεια των χρόνων που είναι και πολλά, να κάνεις και κάποιες λάθος επιλογές. Να μου θυμίσει κάτι να ξέρω πως περνάς καλά εσύ. Αισθάνομαι ότι ο κόσμος είναι εκεί, ότι τα ωραία τραγούδια πάντοτε ξεχωρίζουν, και αυτό που για μένα πια μετράει είναι να μεγαλώνω όμορφα και μουσικά να μεγαλώνω όμορφα, γιατί σήμερα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια το τι κάνω μόνη μου στο σαλόνι που τραγουδήσω όταν ήμουν 30. Αλλά θέλω να είμαι ευτυχισμένη μέσα από τα τραγούδια τα οποία κάνω, να αισθάνομαι καλά, και νομίζω ότι αυτό περνάει, γιατί αισθάνομαι και εγώ ότι μεγαλώνω, μεγαλώνουμε όλοι μαζί. Ξέρεις, μπορεί να προστίθενται αυτά, αλλά άνθρωποι που έχουμε δεθεί την προηγούμενη δεκαετία, έχουν μεγαλώσει και εκείνοι. Πρέπει να δίνεις και άλλα πράγματα, οφείλεις να ψάχνεις και λίγο διαφορετικά μουσικά. Γι' αυτό αισθάνομαι πολύ καλά με αυτό το CD, το άλλαξα. Γι' αυτό το ονομάσαμε και έτσι με το Φίβο, γιατί ουσιαστικά είναι κάτι διαφορετικό. Είναι που κλείνεις μια σελίδα και ανοίγεις μια καινούργια. Ανοίγω μια καινούργια, ακριβώς, ναι. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ γλυκός. Ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Η Δέσποινα Βανδύ στο Γιαμπανάκι θα κάνεις εσύ αποφώνηση. Αποφώνηση, Γιαμπανάκι, παιδιά, βουτήξτε όλοι τώρα μέσα στις παραλίες όπου βρείτε και να περνάτε τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Βανδύ. Εγώ.